Mr. President, Πρόεδρε, ever since the election, there have been protests on the streets of the United States. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από τις εκλογές, έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες στους δρόμους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι δημιουργήσατε τις προϋποθέσεις για να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αισθάνεστε υπεύθυνος για το αποτέλεσμα των εκλογών, για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ? Και γενικότερα, αν πάμε πίσω και δούμε την εκστρατεία του, αν δούμε την επιτυχία πολιτικών όπως η Μαρί Λεπέν, πιστεύετε ότι υπάρχει μια τάση, ένα κίνημα απόρριψης του σημερινού μας κόσμου? Και πρόεδρε, είπατε ότι ανησυχείτε για την άνοδο των εξτρεμιστικών κυμάτων γενικότερα. Και για τον Τραμπ είπατε, ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το κακό. Πιστεύετε ότι πρόκειται πράγματι για κακό? Και μήπως τα σχόλια για τους Ευρωπαίους ηγέτες θα κάνουν τη δουλειά του πιο δύσκολη? Πρώτον, εξεπλάγει και εγώ από το αποτέλεσμα των εκλογών. Ακόμη και σήμερα δεν νιώθω υπεύθυνος για τις δηλώσεις του εκλογέντος Προέδρου, για το τι λέει ή κάνει. Όμως ως Πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλω να διασφαλίσω ομαλή μετάβαση και να παρουσιάσω στον νέο εκλογέντα Πρόεδρο και στον Αμερικανικό λαό να καταθέσω, αν θέλετε, τις καλύτερες ιδέες μου για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Θα ορθώσω τη φωνή μου στους τομείς και επί των θεμάτων που πιστεύω ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν έχει δίκιο. Όμως θα συνεργαστώ με τον νέο εκλεγέντα Πρόεδρο και πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε τον τομέα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της ευημερίας μιας Αμερικής χωρίς αποκλεισμούς. Έχει σημασία, ξέρετε, να μην αρχίσουμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ Τερέζα Μέη και άλλων συντηρητικών πολιτικών. Η Τερέζα Μέη είναι ήδη πρωθυπουργός, ή ας πούμε για παράδειγμα της Μαρί Λεπέν στην Γαλλία. Πρόκειται για διαφορετικά πράγματα. Η κατάσταση στην κάθε μία από αυτές τις χώρες επίσης είναι διαφορετική. Πιστεύω, και το είπα προηγουμένως, ότι η ιστορία δεν είναι μια γραμμική διαδικασία. Καμιά φορά αριστερά, μια δεξιά, κάποια στιγμή προχωράει προς τα εμπρός, υποχωρεί, πηγαίνει προς τα πλάγια. Υπάρχουν εποχές σημαντικών πιέσεων. Ο κόσμος κάτι αναζητά, χωρίς ενδεχομένως να ξέρει τι αναζητά. Ζητά μια αλλαγή, γενικώς και ορίστως. Πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει καν η επερχόμενη αλλαγή τι θα φέρει. Όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, και το ξέρω για μένα, εγώ έδωσα μεγάλη σημασία στις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή η ερώτησή σας αναφέρεται στο αν ο κόσμος απορρίπτει το δικό μου μοντέλο για τον κόσμο, να σας πω το εξής. Νομίζω ότι μια ισχυρή πλειοψηφία του αμερικανικού λαού συμφωνεί με μένα. Και ξέρω ότι το ερώτημα εκκρεμεί, βεβαίως. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Πώς εξελέγει κάποιος με μια τελείως διαφορετική κοσμοθεωρία? Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πολλές φορές ο κόσμος έχει την ανάγκη να δοκιμάσει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Μήπως αυτό φέρει κάτι καλύτερο? Και υποθέτω, υποπτεύουμε ότι αυτό το φαινόμενο επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Πιστεύω, επίσης, και ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, κίνηση, κίνημα κλπ, πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να ορθώσουμε τον αίσθημά μας ενάντια στον εθνικισμό, στον υπερβολικό φιλετισμό, τις ακρότητες, το εμείς εναντίον των άλλων, εμείς και εκείνοι. Ξέρετε, δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθώ
επειδή μπορεί το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον του κόσμου θα οριστεί από αυτά τα οποία έχουμε κοινά και όχι από τις διαφορές μας. Διαφορές οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε σύγκρουση. Δείτε την Ευρώπη. Ξέρουμε τι συμβαίνει κάθε φορά που οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι όταν ασχολούνται περισσότερο με τις διαφορές τους παρά με τα κοινά. Βλέπουμε τι συμβαίνει όταν ξεσπούν ανταγωνισμοί του τύπου θάνατος η ζωή μου. Η ζωή μου. Και ο 20ος αιώνας ήταν ένας αιώνας αιματοχυσίας για την Ευρώπη. Παρά την αίσθηση της αποτυχίας, παρά τις απογοητεύσεις στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας ενιαίας Ευρώπης, οι τελευταίες πέντε δεκαετίες ειρήνης και ευημερίας χωρίς προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και στις ΗΠΑ και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει φυλετικός διχασμός, για παράδειγμα. Ή διχασμός γύρω από γραμμές διαφορετικών θρησκειών είναι απλούστερα επικίνδυνο. Όχι μόνο για τις μειονότητες, όχι μόνο για τους λίγους που γίνονται αντικείμενο διακρίσεων ή και βίας στο πρόσφατο παρελθόν, ας μην το ξέρουμε γι' αυτό, αλλά γιατί έτσι χάνουμε από το βλέμμα μας τις δυνατότητες που έχουμε ως έθνος, ως χώρα. Αν χωριστούμε σε μαύρους, σε λατίνους, σε ασιάτες, σε ομοφυλόφιλους, σε γυναίκες κλπ. Εάν δεν ενωθούμε και δεν οικοδομήσουμε μαζί το αμερικανικό όνειρο, δεν πάμε πουθενά. Οπότε, το όραμά μου είναι σωστό επί του συγκεκριμένου θέματος. Μπορεί να μην κερδίζουμε πάντα βραχυπρόθεσμα στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι μακροπρόθεσμα θα βγούμε κερδισμένοι, διότι οι κοινωνίες ενώνονται γύρω από αξίες, από ιδανικά, από χαρακτήρες, από το πώς αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον, από την καινοτομία, την πρόοδο. Αυτές οι κοινωνίες θα είναι και πιο επιτυχημένες σε σύγκριση με τις άλλες. Αυτή είναι η ισχυρή μου πεποίθηση και έχω και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή την πεποίθησή μου. Για να σας είμαι ειλικρινής, από τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζω λίγα πράγματα. Γνώριζα το προηγούμενο διάστημα την επιθετικότητα και τον κεντρικό τρόπο που διάλεξε για να υπερασπιστεί κάποιες μη συμβατικές απόψεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Κάποιοι μου είχαν πει ότι έπρεπε να είχα διαβάσει το βιβλίο του πριν πάω να διαπραγματευτώ στις Βρυξέλλες, το Art of the Deal. Δεν το έκανα, αλλά νομίζω ότι δεν έκρινε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρέπει να σας επισημάνω ότι είναι άλλο πράγμα τι ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς, άλλο πράγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και άλλο πράγμα αυτό που περιμένουμε να δούμε τώρα ως εκλεγμένος νεοεκλεγής πρόεδρος και φυσικά ακόμα περισσότερο ως ασκώντα καθήκοντα της διακυβέρνησης μιας χώρας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν έσπευσα, σε αντίθεση με κάποιους ομολόγους μου στην Ευρώπη, να επαναλάβω στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν κάποιος ήθελε να αλλάξει άρδιν την πολιτική, την εξωτερική πολιτική για μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν κάποιοι στην Ευρώπη φοβόμαστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ορθώνουμε γέφυρες και όχι τύχη. Διότι είμαστε λαοί που πορευόμαστε με κοινές αξίες
και που έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την συνεργασία, την προώθηση αυτής της συνεργασίας και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Γιατί αυτές είναι σχέσεις οι οποίες έχουν σφυριλατηθεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουν σφυριλατηθεί πάνω στις κοινές αξίες που πρεσβεύουν οι λαοί μας.